Πόσα λεφτά έχει βγάλει από το OnlyFans? Είναι αρκετά τέλος πάντων. Βλέπω κάποια δικαιολόγητα έσοδα. Λέει ο Μάρκος εδώ πέρα το έχει κάψει. Τι απαντάς? Δίκιο έχετε εν μέρη, παιδιά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Τσάι με Λεμόνι. Είμαστε εδώ με τη σενιόρα Έλλης. Γεια, γεια. Λατρεύω Τσάι με Λεμόνι. Επειδή εδώ πέρα στο Τσάι με Λεμόνι είμαστε ειλικρινή εκπομπή. Το ξέρω, γι' αυτό ήθελα να έρθω πάρα πολύ. Σας κάνω μια ειλικρινή ερώτηση. Άμα μπει κάποιος στο TikTok σου και κοιτάξει τα σχόλια, υπάρχουν γενικά άτομα που σου κάνουν hate? Χαίρομαι που μου κάνεις αυτή την ερώτηση. Όταν είναι πάρα πολλά σχόλια hate, δεν με επηρεάζει καθόλου για κάποιο λόγο. Λέει ο Μάρκος εδώ πέρα το έχει κάψει. Τι απαντάς, θέλω να απαντήσεις, τι απαντάς? Δίκιο έχετε εν μέρη, παιδιά, πείτε ό,τι θέλετε. Και άμα το βλέπετε αυτό σημαίνει ότι και εσείς το έχετε κάψει λίγο. Ξεκίνησες OnlyFans, πώς έφτασες αυτήν την απόφαση? Το OnlyFans το έμαθα νομίζω από τη Μία, We Love Mia Khalifa. Η αφορμή ήταν το ότι σκέφτηκα ότι είναι κάτι που με συμφέρει χρονικά, οικονομικά και συναισθηματικά. Αλλά εγώ γενικά ανεβάζω ό,τι ανεβάζω στο Instagram, αλλά λίγο πιο hot, ας πούμε. Απαντάς εσύ τα μηνύματα? Ναι. Θέλω να βλέπω και τι λέει βασικά το κοινό μου, να έχω μια επαφή. Τα απαντάω εγώ. Για 3-4 μήνες είχα μία φίλη μου που μου έκανε management και απαντούσε αυτή, αλλά με το δικό μου στυλ, επειδή είμαστε φίλες χρόνια. Έκανε cosplay σαν σενιόρα Έλλης. Yes. Θέλω να μου πεις αν αξίζει οικονομικά. Εγώ το έχω κάνει να αξίζει. Ήσουν μαθήτρια του 20. Του 18-20. Ήρθε η ώρα να παίξουμε το παιχνίδι. Drink. Έχω μπροστά μου 10 πολύ προσωπικές ερωτήσεις. Σκοπός να απαντήσεις όσες περισσότερες γίνεται. Αν δεν απαντήσεις μια ερώτηση, πρέπει να πιείς λίγο από το χυμό. YouTube. Με πόσο έχει πάει? Καλή ερώτηση. Είναι γύρω στους 20 με 30. Και γενικά, εγώ βάζω μέσα στη λίστα και προκαταρκτικά. Βασικά, άμα το πάω έτσι 40. Τα γράφω. Γράφω όσα άτομα έχουμε ερωτική επαφή, φλερτ ή κάτι. Και φλερτ. Την ξεκίνησα αυτή τη λίστα στο γυμνάσιο. Oh, wow. Καλά, παλιά σημείωνα και άμα κάποιο μου κλείνει το μάτι. Πόσα λεφτά έχει βγάλει από το OnlyFans? Είναι αρκετά τέλος πάντων. Για μένα. Θέλω να πεις το πιο διάσημο που στην έχει πέσει στα DM σου. Ωραία, ωραία ερώτηση. Τράπερ επιχειρηματίας. Ναι, top 30 trappers. Έναν Έλληνα ή μία Ελληνίδα YouTuber που αντιπαθείς. Λοιπόν, μόνο και μόνο από το meme, ρε φίλε μου, έρχεται να πω Another Makeup World. Έναν Έλληνα YouTuber που θα κάνεις κάτι μαζί του. Με τα περισσότερα άτομα έχω κάνει κάτι που θέλω. Και YouTubers και influencers. Τώρα στα κοντά κιόλας. Τον Madney και τον Καρπούζι. Και το Softsy. Madney, μην κριντζάρεις από κοντά, θα σε ξαναδώ. Πόσα λεφτά έχεις το λογαριασμό σου αυτή τη στιγμή? Περισσότερα λεφτά που έχει πάρει από χορηγία? 5K. Μία ντοπιαστική ιστορία. Πήγα στο μοναστήρι στο οποίο μεγάλωσα και πήγαινα από μικρή. Πήγα τώρα μετά από 1-2 χρόνια και φορούσα έτσι λίγο πιο κοντό φόρεμα μέχρι εδώ περίπου. Και ντρεπόμουν γιατί ένιωθα χάλια. Και ένιωθα ότι δεν μου μιλούσαν τόσο τα άτομα που ήξερα τόσα χρόνια και μοναχή. Έχεις κλέψει κάτι ποτέ? Ναι. Το πρώτο πράγμα που έκλεψα και θυμάμαι ήταν ένα στολίδι από ένα δέντρο. Είχα λίγο κλεπτομανία. Εγώ ξέρεις τι σκεφτόμουν. Αφού μπορώ να το πάρω τζάμπα, γιατί να πληρώσω? Κρατώ τα λεφτά και παίρνω κάτι άλλο σε ένα περιβάλλον που πρέπει να πληρώσω. Πλέον το αντίθετο. Επειδή δουλεύω πόσα χρόνια, ξέρω. Τις εκλογές, τι ψήφισες? Τώρα με πονάς λίγο, γιατί έχω πει ότι πάντα θα ψηφίζω. Αλλά φέτος δεν ψήφισα γιατί ήμουν εδώ Αθήνα και πρέπει να ψηφίσω Λιτόχωρο. Τώρα που θα γίνουν δεύτερες εκλογές. Θα γίνουν δεύτερες εκλογές. Γιατί? Μόλις έμαθα θα γίνουν εκλογές δεύτερες. Τι θα ψηφίσεις? Θα ψάξω τα κόμματα καταρχάς. Με ελκύει περισσότερο ημέρα 25. Έχεις μια ευκαιρία να πάρεις ένα bonus πόντο αν κάνεις τηλεφωνική φάρσα live εδώ στο Τσάι με Λεμόνι. Είμαι ξενέρωτη. Μια χαρά. Νομίζω είναι αυτό που αξίζω. Θα πρέπει να μιλήσεις τηλέφωνο με κάποιον. Καλησπέρα. Με πήρα τηλέφωνο. Καλησπέρα. Είμαι εδώ με την Ελισάβετ για γυρίσματα. Καλησπέρα, σας πήρα. Γεια! Yeah. Καλό από το ΔΟΗ του Αμαρουσίου. ΔΟΗ! Και ήθελα να σε ενημερώσω για ένα ζήτημα που προέκυψε. Για πείτε μου. Πέρα από το ότι η φορολογική σας δήλωση είναι λάθος, βλέπω κάποια δικαιολόγητα έσοδα. Βλέπω OnlyFans. Αχα. Εσείς πώς δραστηριοποιήσετε ακριβώς αυτό το site? Δεν ξέρω τι λέτε, δεν ξέρω αυτό το site βασικά. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να σε επιβάλλουμε ένα πρόστιμο 1.000 ευρώ. Και πρέπει να έρθω να το πληρώσω από κοντά. Ναι, από κοντά βολεύει.
Ωραία. Πότε? Για να σας διευκολύνω, μήπως θέλετε να το κάνουμε το ραντεβού αυτό οι δυο μας και να. Θες να πάμε για φαγητό. Αύριο σε 9. Την παίρνει η εφορία τηλέφωνο και κανονίζει ραντεβού μαζί της. Θέλω να μου πεις, τι κοιτάς ένα αγόρι. Κοιτάω βλέμμα, εμφάνιση, κορμοστασιά. Μ' αρέσουν και τα αγόρια και τα κορίτσια. Πού βλέπεις τον εαυτό σου σε 5 χρόνια από τώρα? Εδώ με βλέπω. Θα είμαι λεμόνι στο παγκούδι. Δεν θα χάσουμε σε κανένα να γίνει μοναχή σε κανένα. Α, νομίζω αυτό το όνειρο τελείωσε στα 20 μου. Ήθελα να γίνω μοναχή, αλλά μετά άρχισα να πηγαίνω σε πάρτι. Μεγάλωσα σε ένα μοναστήρι, πήγαινα κάθε Κυριακή βασικά σε ένα μοναστήρι. Να κάνετε όλοι subscribe στο Chai με Lemoni, στο καλύτερο ελληνικό κανάλι συνεντεύξεων στη φύση. Θα κατέβαινες ποτέ στις εκλογές? Θα κατέβαινα στις επόμενες εκλογές, δεν ξέρω πώς. Τώρα σε αυτό το ταξίδι μου στην Αθήνα συναντήθηκα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Περνούσα έξω από το μοναστηράκι και βλέπω ένα πολύ ωραίο κτίριο καινούριο που έλεγε F. Μπαίνω μέσα και βλέπω έτσι λέξεις, ωραίες λέξεις με F, ευτυχία τέτοια. Και είναι ένας αρχηγός ενός κόμματος που λέγεται F κίνηση. 3 λεπτά αφού μπήκα στο μαγαζί μου λένε θες να κατέβεις μαζί μας στις εκλογές και λέω ναι. Είπα όχι τελικά. Αν είχες 1 εκατομμύριο ευρώ αυτή τη στιγμή, τι θα τα έκανες? Wow. Θα χτίζα ένα σπίτι στον Όλυμπο. Θέλω να γίνω DJ πάρα πολύ. Έχω γίνει λίγο, αλλά μπορώ κι άλλο. Μπορεί κι άλλο DJ. Και ελπίζω να σας δω μια μέρα στα πάρτι μου. Τι συμβαίνει σε ένα πάρτι της Ελισάβετ? Πολύ μπλα μπλα, είναι ευπρόσδεκτα όλα τα aesthetic. Και κάγκουρες. We love κάγκουρες. Θέλω να μου πεις, αν πιστεύεις ξυγίνους. Ναι, εννοείται πως πιστεύω. Πόσο? Πολύ, πάρα πολύ. Πάμε σε ερωτήσεις του κοινού. Ο Ρίο εδώ που είναι και μέλος, αν δεν ασχολούσαι με τα social media, τι άλλη δουλειά θα έκανε? DJ όπως είπαμε, τραγουδίστρια, στιχουργός, έμπορος ρούχων, θέλω να γίνω επενδύτρια, θέλω να γίνω και χορεύτρια, νύχτα, stripper. Γνώμη για Λάρισα και Λαξέους? Έχω έρθει πολύ λιγότερες φορές από ό,τι θα ήθελα Λάρισα. Γνώμη μου είναι θετική, αλλά πιστεύω ότι μπορείτε να προσπαθήσετε κι άλλο με το branding σας. Τι ομάδα ποδοσφαίρου είσαι, λέει ο Κωνσταντίνος? Μπάμευση. Πώς φαίνεται ο Χρήστ? Ο Χρήστ μου φαίνεται ένα άτομο που θα ήθελα να γνωρίσω παραπάνω. Έξυπνος, πολύ καλές ερωτήσεις κάνει, καθαρός. Δεν χρειάζεται κι άλλα, σας ευχαριστώ πολύ. Πώς θα περιέγραφε μια λέξη τον εαυτό της? Τώρα τελευταία με λένε περίεργη. Ο Λογκανούλης ρωτάει πώς νιώθεις που ήσουν αφασέα πριν καν δημιουργηθεί σαν έννοια. Νιώθω αρκετά κοινή, να σου πω την αλήθεια, γιατί οι φασές υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, θα σου πω κάποια άτομα ή πράγματα ή οτιδήποτε και πρέπει να μου πεις μια γνώμη για αυτά. Μπαμ, ευσύ. Είναι ένα από τα πιο ωραία πράγματα που έχουν δημιουργήσει άτομα του κύκλου μου τα τελευταία χρόνια. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο να με κάνετε follow στο Instagram, να ξέρετε πρώτοι ποιοι έρχονται εδώ πέρα στο Chai με Lemoni. Στείλτε μήνυμα. Σενιόρα Έλλης. Δεν απαντάει στα μηνύματα. Απαντάω σε κάποια. 1 με 3%. Τι πρέπει να πει κάποιο για να απαντήσει? Να μου πει κάτι που να με αγγίξει την καρδιά. Λόλο. Εντάξει, μου αρέσει λίγο. Γι' αυτό λίγο έτσι. Καλώνω. Έχετε υπέροχο όνομα. Chai με Lemoni, ναι. Μ' άρεσε και το μπλουζάκι σας πάρα πολύ. Ένα επόμενο καλεσμένο να φέρουμε εδώ στο Chai με Lemoni. Speedy Julie μου έρχεται να πω με τη μία. Όσοι θέλετε να δείτε όλη τη συζήτηση εδώ πέρα με την Ελισάβετ, όλα όσα είπαμε και πιστέψτε με, είπαμε πάρα πολλά σε σχέση με αυτά που μπήκαν στο βίντεο. Μπορείτε να γίνετε μέλος στο κανάλι στο YouTube. Όλα τα επεισόδια Chai με Lemoni ολόκληρα.